Άρης Πορτοσάλτε, Ευαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Βλέπετε τι ωραία ξημερώνει έξω. Πάμε για καλοκαιράκι, κύριε. Τι πάμε? Για δείξε, Βασίλη μου, έξω. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε για κυκλώνα... Εδώ, κοιτάξτε, τι ωραία. Πάμε για αντικυκλώνα εμποδιστή. Ακριβώς. Να το πει επιστημονικά. Με εντυπωσιάζει. Άκη, με εντυπωσιάζει. Ή θα μιλάμε ή δεν θα μιλάμε. Έτσι. Με εντυπωσιάζει. Η γνώση σου. Για αντικυκλώνα εμποδιστή. Ο οποίο τι θα κάνει. Αυτό θα εμποδίσει τις βροχές και τις καταιγίδες που ήταν προγραμματισμένες να έρθουν προς τα δω και θα ανεβάσει την θερμοκρασία κατά τη. Άρα πάλι ζέστη. Πώς το είπες το τελευταίο. Κατά τη. Εντάξει. Συγκινεί. Συγκινεί. Ο Άκη συγκινεί αυτή τη στιγμή. Από τότε που τα site έκαναν πρώτο θέμα τον καιρό. Κατά. Γίνει χαμός. Ας μην το. Έχουμε μπερδευτεί. Ας μην προχωρήσουμε. Δεν ξέρεις τι λέει κανένα. Στο τέλος δεν ξέρεις τι κάνει. Επιστήμονες άνθρωποι είναι και δεν θέλω τώρα πρωί-πρωί. Εντάξει. Όχι, μην το κάνεις. Είναι και το κλικ είναι όπως τηλεθέαση σε εμάς. Τα κλικ στα site. Εντάξει. Για πάμε τώρα. Εμείς οι παλαιότεροι έχουμε ζήσει κτύπα ξύλο του σεισμολόγου, να σκοτώνονται. Ωραίο και αυτό. Ωραία περάσαμε. Πολλά χρόνια περάσαμε αυτό. Τις διαμάχες με Μετά το μεγάλο σεισμό της Αθήνας τότε με τη Ρικομέξ. Τι γινότανε τότε. Οι συγκρούσεις τότε, θυμάμαι στο Υπεγωδέ, με το Λαϊόντι. Τώρα έχουμε μετεωρολόγους. Τώρα έχουμε μετεωρολόγους. Σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν πλακώνονται τόσο αυτοί. Εντάξει, αλλά έχουμε μια σύγκρουση, την έχουμε. Έτσι, βέβαια. Για πάμε τώρα, παιδιά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι. Κάτι ποθενέσχες κυνηγάνε κάποιοι. Ψάχνουν για ποθενέσχες. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση προχθές στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής η αντίδραση των φίλων του κυρίου Κασελάκη, που βεβαίως εγώ το ακούω ότι αυτή η διάταξη να κατατεθεί το ποθενέσχες για τους υποψηφίους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, έχει μια δικαιολογία ότι θέλετε να κόψετε τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να θέλουν να τον κόψουν. Όχι, δεν καταλαβαίνω ότι με το ποθενέσχες γιατί να κοπεί. Γιατί να κοπεί. Και δεν καταλαβαίνω. Ότι είναι διάφανα όλα. Μάλιστα. Και επίσης δεν καταλαβαίνω και την αντίδραση, δηλαδή να βγουν έξω και να φωνάζουν συνθήματα. Ναι. Λέω ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πλέον ένα, δεν θα το λέγα μίσος, αλλά ένα θυμός, ένα χάσμα τελείως μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να σηκωθούν να φύγουν για το πόθεν έσχες. Ναι. Θεωρώ ότι υπήρχαν ένα σοβαρό σοβαρότερο δικαιολογή. Όχι, αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Άλλο υποσπίτσις, άλλο Παπαγεωργίου. Όχι, όχι, όχι. Δεσμευτικό, ναι, ήμουν χθες με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου εδώ στα παιδιά, στους Δεκατιανούς. Δεν είναι δεσμευτικό με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι μια πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής προς το έκτακτο συνέδριο. Μάλιστα. Το έκτακτο συνέδριο θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τις προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Ξαναλέω όμως, αν δούμε τις συγκρούσεις σε δημόσια εμφάνιση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ένθεν και ένθεν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το ερωτηματικό μου είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον Άρη, πώς είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να ξαναβρεθούν στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου? Έχω την εντύπωση ότι ούτε στο ισόγειο δεν είναι. Όλοι δεν ξαναβρεθούν. Ναι, βέβαια ότι θα ξαναβρεθούν. Δηλαδή, ακούω την κυρία Τζάγκρη και λέει: τρίτη φορά με τον κύριο Ραγκούση δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Δηλαδή, άρα δεν θα είμαστε στο ίδιο κόμμα την επόμενη μέρα, ό,τι και να γίνει. Ακούω τον κύριο Ραγκούση και λέει: μην μου σηκώνει εμένα το δάχτυλο, διότι πήγε να φάει δημόσιο χρήμα. Επομένως, στα δικαστήρια. Τα πολιτικά ζητήματα δεν μπορούν να λύνονται στα δικαστήρια, βέβαια. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο πολιτικός πολιτισμός αυτό. Απ' την άλλη μεριά, αν έχει κάποιο πάει να φάει δημόσιο χρήμα, δεν πρέπει να το μάθουμε όλοι. Πότε, 13 χρόνια μετά. Θυμάστε τι γινόταν επί Πασόκ. Θα το μάθουμε, 13 που βγήκε χρόνια. Απόφαση του δικαστηρίου ότι τα είχε πάρει το Πασόκ. Ναι, ναι. Εδώ τώρα, Βαγγέλη, ο κύριος Κασελάκης πρώτα απ' όλα θα ανακοινώσει την Νομίζω ότι αυτές τις μέρες λέγεται ότι θα ανακοινώσει με μια μορφή διαγγέλματος. Πότε θα γίνει αυτό? Γύρισε από το Ποζιτάνο, από το Κάπρι. Γύρισε. Στο Κάπρι ήτανε. Κάπου εκεί λένε ότι ξέρω. Δεν ξέρω. Τα γράφει. Λένε ότι ήταν εκεί. Γύρισε. Βέβαια. Γι' αυτό πήγε στην Άρτα. Δεν τα μάθει τα νέα. Μόλις βγήκε από το καράβι, βγήκε από την. Προφανώς από την Αγκώνα βγήκε στην Οικουμενίτσα και πέρασε μια βόλτα από την Άρτα. Αυτό είναι κακό. Αυτή ήταν η διαδρομή. Για να τσιτώσει λίγο τα νεύρα. Γιατί σκέφτηκα και μάλλον το πέτυχε. Συγγνώμη, αλλά το πέτυχε. Με συγχωρείτε δηλαδή. Όχι, δεν έχει βρειάσει λίγο την Όλγα. Δεν έχει άδικο. Αλλά και εγώ λέω γιατί να πάει στην Άρτα τώρα. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα στην Κρήτη αν ήθελα να κάνω 2-3 μέρε. Η Άρτα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν. Γιατί στις διακοπές στο Αμάλφι. Πήγε διακοπές. Αμάλφι πήγε τελικά. Ο Γιώργος λέει Αμάλφι μετά από μια εβδομάδα. Ωραία, στο Αμάλφι μαγικά είναι. Έχετε πάει. Στο Αμάλφι. Και είναι η καλύτερη εποχή τώρα. Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι και όλο αυτό το κομμάτι εκεί είναι αυτό που λέει ο Άρης. Είναι η ωραίτερη εποχή. Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν έχω πάει. Οι αρχές άνοιξης ή φθινόπωρο. Είναι πανέμορφο. Κατά τι.
Κατά τι. Για να κάνει ντου πρέπει να πληρώσει. Τι πράγμα? Για να κάνει ντου πρέπει να πληρώσει. Το Αμάλφι. Ναι. Αν βγει από τη θάλασσα και πει παιδιά, ένα ντου να κάνω. Μάλιστα. Πρέπει να πληρώσει. Το ντου. Αλλιώ με το αλάτι. Ναι. Προτιμάω την άνδρο. Είναι κανονικό αυτό. Οργανωμένο. Εδώ αν μα το κάναμε αυτό, αν λέγαμε πού θέλετε. Σε πιο κοσμικό με προορισμό να λέγαμε. Στην Μύκονο να λέγαμε. Έχει πληρώσει την ξαπλώστρα. Θα πληρώσει και την. Μα και στο αμάξι. 50 ευρώ ξαπλώστρα. Πόσο να πληρώσει. Μα και εκεί την πληρώνει την ξαπλώστρα. Δεν έχει ξαπλώστρα. Εκεί πήγε ο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρόεδρο. Ο πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ εκεί πήγε. Εκεί πήγε ο κύριος Κασελάκης. Έτσι λένε ρε παιδί. Παιδί μου, ας μας το πει. Στα νέα λέμε ο Γιώργος Παπαχρήστος λέει γύρισε από την ακτή Αμάλφη, μια εβδομάδα έκανε διακοπές και περνώντας από την. Προφανώς λέω, βγήκε από την Ιγουμενίτσα από το πλοίο και πέρασε και μια βόλτα από την Άρτα. Πάντως λέγεται σήμερα, ίσως το ανακοινώσει και σήμερα. Αυτό είπε ότι μορφή διαγγέλματος. Αυτό λέμε. Σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο. Λέγεται ότι σήμερα ίσως ανακοινώσει μέσα από τα social media, όπως το λες. Εφόσον λοιπόν, εάν ανακοινώσει ο κύριος Κασελάκης, που μάλλον αυτό θα γίνει, την υποψηφιότητά του, να δούμε τα πρώτα ονόματα, γιατί από εδώ και πέρα εισερχόμαστε επισήμως στην ονοματολογία και στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Ο κύριος Κασελάκης, περιμένουμε βέβαια, αλλά μέχρι ο κύριος Κασελάκης... Μέχρι πότε είναι το όριο? 24 Οκτωβρίου νομίζω. Mm. Deadline εκεί, δηλαδή deadline. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν ανακοινωθεί όσοι είναι, είναι υποψήφιοι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Φάμελος που επίσης λέγεται, δηλαδή είναι στο ίδιο επίπεδο με τον κύριο Κασελάκη. Σας είχα πει και την Παρασκευή, το είχαμε αποκαλύψει εδώ, μάλιστα, ότι ο κύριος Φάμελος μάλλον έχει κλειδώσει την υποψηφιότητά του που θα υποστηρίξουν οι 87 παύλα 100 τέλος πάντων. Ο κύριος Πολάκης δεν κάνει πίσω και ο κύριος Γκλέτσος. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Γκλέτσος έχει ανεβάσει και τόνους, μάλιστα, είδα. Ο Γκλέτσος ανέβασε πολύ ψηλά. Είδα την τελευταία συνέντευξή του πολύ ψηλά τους τόνους. Δηλαδή, ουσιαστικά ο κύριος Γκλέτσος ζητάει τη διαγραφή του κυρίου Κασελάκη. Ως πρωθυπουργός, τι θα κάνει. Έχει και σχέδιο για την επόμενη μέρα ο ίδιος. Θα τον ρωτήσετε την άλλη φορά που θα έρθει. Να τον ξανακαλέσουμε. Ναι, αλλά του, ως πρωθυπουργού. Η ερώτηση ήταν. Γιατί στο επόμενο, στο ανώτατο όταν στάδιο. Όταν δεν έχουν σχέδιο, μην περιοριστούμε γιατί δεν έχουν. Μην περιοριστείτε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Είναι μικρό το μέγεθος. Να πάτε στο. Αλλά άμα εκλεγεί. Εάν εκλεγεί ο κύριος Γκλέτσος. Ο Πολάκης είναι πρωθυπουργός. Πολύ ωραία. Η πατρίδα ακόμη δεν έχει ζήσει τίποτα. Πολύ πιο στιγμές μεγάλη και Πολάκης πρωθυπουργός, γιατί μπορεί να κάνουν και δίδυμο. Δεν ξέρω. Να κυβερνήσει τη χώρα το δίδυμο Πολάκη ή Γκλέτσου. Πάντως ο κύριος Πολάκης. Γιατί ο Γκλέτσος θα πάει βοηθός στον Πολάκη. Είδες πώς έγινε θεσμικός ο Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης πάντως. Ναι, αυτό θέλω να πω. Μιλάει στα συστημικά μέσα, στα βοθροκάναλα, στέκεται μπροστά τους. Ο κύριος Πολάκης είναι ο μόνος ο οποίος έχει δώσει μια πολιτική. Εν μέρη, μια πολιτική ταυτότητα της επόμενης μέρας. Έχει πει ξεκάθαρα. Εγώ δεν συζητάω για κέντρο. Mm-hmm. Εγώ συζητάω για αριστερά. Σχεδόν ούτε καν κέντρο αριστερά. Για αριστερά. Για αριστερά. Ένα αυτό. Ναι. Και το δεύτερο. Μην μου λέτε εμένα ούτε για αποθενέσκες, ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα. Ορίστε. Διάφανα. Διάφανα. Και το τρίτο που... μαύρα βιβλία. Και το τρίτο, και το τρίτο που είπε στην Κεντρική Επιτροπή, δίνοντας επίσης μια πολιτική ταυτότητα του ιδίου, είναι. Δέχομαι την κριτική από οποιονδήποτε, μάλιστα, εκτός από τον κύριο Σπηλιωτόπουλο και τον κύριο Αντώναρο, οι οποίοι δεν είναι αριστεροί. Από αυτούς δεν μπορώ να δεχθώ κριτική. Ωραία, αυτό είναι η πολιτική του ταυτότητα. Έχει κάνει ανοιχτό λάκκο μπροστά για αυτούς τους δύο. Γιατί όπως είχε για τους δημοσιογράφους στα τρία μέτρα, θα έκαναν λάκκο μπροστά. Περάσαν και αυτά. Δεν έχει το σπουδαίο, δεν έχει τον. Όχι, αργότερα. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε άρη και στα τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δύο πραγματάκια τώρα. Θα πάμε και στη Νέα Δημοκρατία, μισά να πούμε και λίγο έχουμε για το. Με βαλή να ξάνουμε εκεί. Ναι, βέβαια, έχουμε και εκεί. Φυσικά. Αλλά να πούμε και δύο κουβέντες εδώ. Γιατί να δούμε λίγο. Να δούμε λίγο. Όπως δούμε λίγο το. Πώς τα λέγανε στην ελληνική. Και από το κόμμα. Και από το κόμμα. Βέβαια, βέβαια. Να δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως θα διαμορφωθεί το επόμενο τρίμηνο έως τα Χριστούγεννα. Πρώτα απ' όλα το ότι απλώς σκοτώνονται λεκτικά είναι μία πρόοδος για αυτό το κομμάτι της αριστεράς, γιατί αν ανατρέξει κανείς την ιστορία της αριστεράς και της κομμουνιστικής αριστεράς, σκοτώνταν κατά κυριολεξία οι σύντροφοι μεταξύ των. Έτσι, δηλαδή μια σύντομη ιστορία από τις φυλακίσεις, από την περίοδο Μεταξά μέχρι και αργότερα, και μετά τον εμφύλιο, όλοι χαφιέδερες για να είναι, αν θυμόσαστε. Και σκοτώνονταν μεταξύ τους. Έχουν γίνει καθαρίσεις δηλαδή. Το ότι τώρα απλώς είναι μόνο φραστικά, το ξαναδείχνω, είναι μία πρόοδος. Ναι. Πέρασαν τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα, δεδομένου ότι θα έχει προηγηθεί η εκλογή στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι θα παραχθεί από αυτή την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ που θα ακολουθήσει.
βγαίνει, ας πούμε, ξεκινήσατε προηγουμένως για τον Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος είναι πλειοψηφικά. Εγώ δεν βλέπω κανέναν οι 87 να ομνίουν σε έναν. Μάλλον προς το Φάμελο θα πάνε. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Ναι. Ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι ο Κασελάκης. Αν κερδίσει ο Κασελάκης. Ναι, υπόθεση εργασία. Αν κερδίσει ο Κασελάκης. Το πιθανό αυτό είναι αυτό. Το πιθανότερο, ναι. Θα φύγουν οι άλλοι. Ναι. Να πάνε πού? Να κάνουν κάτι δικό τους. Mm-hmm. Γι' αυτό επανέρχομαι πάλι στην ιστορία. Όλος ο καυγάς είναι για τη σφραγίδα και για το ταμείο. Το, ό,τι ταμείο έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουν και δύο εκλογές μπροστά τους. Στο τέλος της διαδρομής δεν θα υπάρχει ταμείο. Ναι, θα εξαντληθούν γιατί έχουν δύο εκλογές να κάνουν. Αυτά θέλουν λεφτά, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. κάποια χρήματα. Άρα, τι κάνουν τώρα όλοι αυτοί? Τους περιμένει ο νικητής Δούκας για να κάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί. Να δούμε λίγο και πώς είναι τα πράγματα και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία τάση Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει ανεξάρτητα. Είναι μία άλλη φάση η Διαμαντοπούλου που λέει ένα ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και είναι και ένας Δούκας, ο οποίος λέει να πάμε να βρούμε τις παλιές ψήφους. Το Γερουλάνος είναι η υπολογή. Κοιτάει προς τα αριστερά. Ο Δούκας κοιτάει προς τα αριστερά. Ναι. Και ο Γερουλάνος είναι. Τι? Μέσα σε αυτό το κάδρο. Σε ποιο? Ο οποίος λέει κέντρο, παιδιά. Κέντρο. Κέντρο. Το ευρύ αλλά, κέντρο. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένας Δούκας ο οποίος λέει, εγώ αυτό καταλαβαίνω από τον Δούκα, να φτιάξουμε έναν. Δεν το λέμε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα είναι ένα πράγμα που θα κάνει το μεγάλο. Προς την κεντροαριστερά πάντως. Προς την κεντροαριστερά να πάρουμε ψήφους. Άρα αυτοί οι 87, αν χάσουν, τι έχουν περιθώρια να πάνε όποιος πάει να χωθούν μέσα εκεί. Mm-hmm. Μέσα σε, ένα τέτοιο, σε μια τέτοια ιστορία. Εσύ πιστεύεις ότι θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ? Αλήθεια. Πού θα πάνε? Τι θα κάνουν κόμμα? Οι 87 θα κάνουν κόμμα μεταξύ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν κόμμα. Πιστεύεις ότι θα πάνε? Αν κερδίσουν θα φύγει ο Κασελάκης. Αυτός εγώ τον βλέπω να κάνει κόμμα. Ναι, θα κάνει μια κατάσταση εκεί. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Μετά από καιρό, έχουμε θέμα σοβαρό στην Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης μετά από την ερώτηση των 11, οι οποίοι επανήλθαν παρά την απάντηση Χατζηδάκη για πρώτη φορά, και θεωρώντας ότι δεν πήραν απαντήσεις, αποφασίζει να στείλει ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη και να πάρει έναν εξ αυτών, τον κύριο Σαλμά, ο οποίος ήταν και ο πιο επιθετικός στις αιτιάσεις του και στις καταγγελίες του. Δεν ξέρω, έτσι το κατά Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν κάνει τέτοιες κινήσεις, δεν μου αρέσει τέτοιο. Κάτι έγινε εκεί. Κάτι θέλει να πει ο Μητσοτάκης, κάτι τον ενόχλησε από αυτά που είπε ο Σαλμάς και κάποια ουρα. Είναι αυτό, θέμα, ξαναλέω. Δεν είναι, είναι θέμα εναντίον των 11 ή θέμα μόνο Σαλμά? Δεν ξέρω. Γιατί ο Σαλμάς είναι μια άλλη προσωπικότητα που έχει αυτονομηθεί. Έχει κατά καιρούς τοποθετηθεί με επιθετικό τρόπο σε βάρος της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θυμόμαστε τον περασμένο Ιούλιο στην κοινοβουλευτική ομάδα που μίλησαν ανοιχτά όλοι. Ο ίδιος ήταν πολύ επιθετικός και μίλησε για Μέγαρο Μαξίμου και ένα σύστημα Μαξίμου που πηγαίνει, λέει, τα νομοσχέδια έτοιμα. Είσαστε, λέει, υπέρ των λίγων και όχι των πολλών. Όταν μιλάς έτσι για την παράταξή σου, έχει ξεφύγει από ένα πλαίσιο. Δεν είσαι σε μια ομάδα των 11. Mm-hmm. Ο κύριος Σαλμάς αυτονομήθηκε, ρίχνει βέλη κατά του Πρωθυπουργού, mm-hmm. της κυβέρνησης και του επιτελικού κράτους και του Μεγάλου Μαξίμου συγκεκριμένα πράγματα. Τα έριξε στην κυρία Μενδώνη, μία, δύο, τρεις. Πήρε απαντήσεις επιμένη. Τα ρίχνει στον Άδωνη, τα ρίχνει στον Χατζηδάκη. Ναι. Έχει βάλει κατά τριών υπουργών, λοιπόν. Και από εκεί πέρα του λένε ο ρόλος σου μπορεί να είναι και ύποπτος. Στους 11 ήτανε. Στους 11 ήταν. Γιατί τον δέχτηκαν οι 11. Εάν θεωρούν ότι ο κ. Σαλμάς έχει ξεφύγει. Για να γίνουν 11. Από 10 έγιναν 11. Τι είπα να πει γιατί. Έγιναν μια ομάδα. Αλλά από εκεί πέρα ο Σαλμάς, έχω την εικόνα ότι έχει αυτονομηθεί. Εν τω μεταξύ ο ίδιος. Στις προηγούμενες εκλογές κατέβηκε μια χαρά, αν θυμάμαι. Τότε δεν υπήρχαν τα προβλήματα αυτά. Γιατί κατέβηκε στις εκλογές? Αν έχεις τόσα θέματα με την παράταξή σου, λες ρε φίλε, εδώ είναι πάρτο-βάλτο. Ένας κυβερνάει για ένα μικρό επιτελικό κράτος, μια μικρή ομάδα, κάνει ό,τι θέλει. Εσύ γιατί κατέβηκε στις εκλογές? Δεν ξέρω. Μόλις το 23. Κάτσε μακριά. Με ποιον θα κατέβει στις επόμενες εκλογές? Γιατί μια κυρία. Η κυρία Λατινοπούλου, με το που ανακοινώθηκε ότι πάει για διαγραφή ο κύριος Σαλμάς. Πανηγύρισε. Και μάλιστα άσπονδοι φίλοι του κύριου Σαλμά λένε ότι μπορεί και να λοξοκοιτάει προς τα εκεί. Τι έγραψε? Είπε στην Νέα Δημοκρατία τελικά διαγράφεις όταν λες αλήθειες, περιγράφοντας προφανώς την υπόθεση του Σαλμά. Σου λέει: εδώ έχω να παίρνω. Εδώ μπορεί να έχω να παίρνω. Να έχω προσμονές. Για πάμε, αρέτε, παιδιά. Τούτο δοθέντων υπάρχει μια συνολική εικόνα. Αν τη δούμε ως παρατηρητές, δηλαδή, αν μπορέσουμε να τη δούμε. Στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην κεντροαριστερά, νομίζω ότι οι τελευταίοι μήνες του τρέχοντος έτους θα καθορίσουν τις ραγδαίες εξελίξεις για το 25 στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Εκτιμώ ότι η κεντροαριστερά δεν θα συνέλθει ούτε τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, όλη αυτή η πόνη της γέννησης των νέων πραγμάτων θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Να δούμε. Και νομίζω, αλλά και στην κεντροδεξιά όμως τώρα, mm-hmm. έχει αρχίσει και κάτι και σιγοβράζει. Όμως θα το ξαναπώ. Ο Πρωθυπουργός έχει την δυνατότητα να πει του κύριου Σαλμά ή του οποιοδήποτε κύριου Σαλμά. Γεια σου. Περάστε έξω. Ναι, βέβαια. Γεια σου. Ας ξανοίξουμε την εικόνα. Για πάμε λοιπόν. Ας ξανοίξουμε την εικόνα. Αυτά όλα δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Τα περιγράψα το όλα μια χαρά. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ζόρι από τα δεξιά. Εντάξει. Και υπάρχει. Και είναι προφανές αυτό. Και τώρα αυτό τα ζόρια από τα δεξιά είναι μέσα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν ένας κύκλος βουλευτών. Εγώ θα έλεγα και υπάρχει και μια τάση που βλέπω σε ένα κομμάτι του τύπου που εκφράζει αυτό το δεξιό, ναι. Που μπαίνει μέσα και μια διάσταση πουτινοφιλίας. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό, πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Και δηλαδή, δεν υπάρχει, ναι. Μισό λεπτό. Να πω δύο κουβέντες. Αν ανοίξει πρωτοσέλιδα, μια στοιχειώδης ανάγνωση. Μια εσάνς. Στοιχειώδης. Καμία εσάνς, είναι τόσο άρωμα, μέχρι και μπόχα σου βγάζει, αλλά... Είναι, λέω, στοιχειώδης ανάγνωση πρωτοσέλιδων. Στοιχειώδης. Δεν χρειάζεται να ξεπηλήσεις τα άρθρα με εκτέλους. Στοιχειώδης τίτλοι σου δίνουν να καταλάβεις ότι σε μία χώρα, σε μία χώρα του ΝΑΤΟ, την ώρα που η Δύση είναι επί της ουσίας σε μια κατάσταση πολέμου, όταν ο Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία, με τον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα να έχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Και εγώ θα έλεγα υπάρχει και ένα όφελος γι' αυτό, αλλά είναι δική μου κρίση αυτή, βάλτε το στην άκρη. Εγώ όμως βλέπω έναν Πρωθυπουργό ο οποίος παίρνει ξεκάθαρη θέση. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε σήμερα μια πουτινική κρέμα, ναι. πάνω μας. Τώρα κάποιοι ενδεχομένως να προσπαθούν να θυμηθούν αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, περί την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που, μάλιστα. πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Σήμερα όμως δεν είμαστε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, είμαστε στα χρόνια του πολέμου. Μάλιστα. Είναι καυτός ο πόλεμος. Κανονικός πόλεμος. Είναι κανονικός πόλεμος. Είναι, βγάζει φλόγα αυτός ο πόλεμος. Ο Σαλμάς όμως πώς κουμπώνει με αυτό. Ρε παιδί μου, άστο τώρα. Εντάξει, τώρα κουμπώνουν, δεν ξέρω τι που κουμπώνει ο Σαλμάς. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημά μου ο Σαλμάς πρωινιάτικα, δευτεριάτικα. Εγώ λέω, υπάρχει. Δεν είναι. Υπάρχει. Μια εβδομάδα μετά το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ που απαντάει στην εσωκομματική αντιπολίτευση στους δύο πρωθυπουργούς και δει τον κύριο Σαμαρά, ο Σαλμάς υπουργός του Σαμαρά ήταν. Επέλεξε αυτό που θέλει να κάνει και θα έχει την. Περίμενε, ρε άλλη μισό λεπτό. Θα έχει κάποια εξέλιξη. Επειδή θα τον διαγράψουν. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Τι θα κάνουμε με τον Σαλμά το μεσημέρι. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Τα πρόσωπα έχουν πάντα τη σημασία του. Εγώ προτιμώ να ανοίξω την εικόνα από το να μείνω στο Σαλμά. Ο Σαλμάς. Είναι ασύμπτωμα, λες. Ο Σαλμάς είναι ότι έχουμε έναν πυρετό τώρα. Έχουμε ένα 38 εκεί. Αυτό που δεν κατάλαβα, Άρη μου, στην ανάλυση σου είναι, υπάρχουν βουλευτές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζουν Πούτιν, αυτό λες. Υπάρχουν βουλευτές μέσα στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι δεν τους αρέσει η τοποθέτηση του Μητσοτάκη υπέρ της, η κάθε τοποθέτηση υπέρ της Δύσης και εναντίον της Ρωσίας. Θέλουν αυτό το ονομαζόμενο πολυδιάστατο. Δεν το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι και οι 11 είναι εκεί, δεν λέω ότι και οι 11 έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Στους 11 μέσα, μισό λεπτό. Δεν έχω πει ακόμα. Πάμε να βάλουμε τον βουλευτή στην κουβέντα. Θα το βάλουμε τον βουλευτή. Στους 11 μέσα βλέπω πικρία. Πολύ πικρία. Αν από αυτούς 11 κάποιοι ήταν στην υπουργική ομάδα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Καλά, ναι, είναι προφανές. Οι 11 θα ήταν δεδομένο. Ή θα ήταν κάποια άλλη θέση στους 11. Βεβαίως. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει υπουργικό συμβούλιο 150 ανθρώπων για να μπει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και να είναι κάποιοι υπουργοί και άλλοι υφυπουργοί. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχουμε μεγαλώσει, είναι πάντα αυτή τη αντίληψη. Από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου στη δημοσιογραφία μέχρι σήμερα. Πάντα η Νέα Δημοκρατία ήθελε να έχει ένα υπουργικό συμβούλιο 200 ανθρώπων. Μάλιστα. Για να πάρει και ό,τι άλλο υπάρχει απ' έξω. Εντάξει, να είναι όλοι βολεμένοι και όλοι ήσυχοι. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, να καταλήξω. Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πώς κυβερνά τη χώρα, θέλετε να το απαντήσουμε τώρα ή να Όχι. πάμε σε άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Αυτό είναι γιατί προσέξτε. Γι' αυτό λέω να ανοίξω την εικόνα. Γι' αυτό είπα να ανοίξω την εικόνα. Δεν με αφήσατε όμως γι' αυτό. Καλά έκανες, απλώς αυτό. Το ξαναλέω.
Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Έχει πολλές παραμέτρους αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό σου δεν βγάζει. Υπόθεση εργασία, σενάριο. Μπορεί να συμβεί. Τι κάνουμε. Θα κυβερνηθεί η χώρα γιατί από το Πασόκ. Δεν ναι. ακούω τίποτα. Εξαρτάται ποιος θα είναι στο Πασόκ. Εξαρτάται, μπράβο. Μπορεί να είναι ο Πολάκης πρωθυπουργήσιμος μαζί με τον Κλέτσο. Πολύ ωραία, αυτό λέω. Μια χαρά. Άριστα. Και ο Σαλμάς από δίπλα. Και ο Σαλμάς από δίπλα. Διαμαρτυρόμενος για τον Μητσοτάκη τον, που κάνει, ξέρω εγώ, που είναι ο αυτοκράτορας. Ένας ανδρός αρχή. Α, μπράβο, έτσι.